Κυρίες και κύριοι, η τηλεόραση Κρέτα τελεί υποκατάληψη. Οι καταληψίες θα διαβάσουν ευθύς αμέσως ένα κείμενο. Η τηλεόραση Κρέτα δεν έχει καμία ενημέρωση για το τι θα αναγνωστεί και δεν φέρει καμία ευθύνη. Αλληλεγγύη στους απεργούς πείνας Νίκο Ρωμανό, Γιάννη Μιχαηλίδη, Ανδρέα Μπουρζούκο και Δημήτρη Πολίτη. Όσο το παραμύθι της ανάπτυξης και της ανάκαμψης από την κρίση συνεχίζεται, η κοινωνική εξαθλίωση βαθαίνει σε πολλά επίπεδα. Το κράτος γνωρίζει καλά πως για να επιβάλλει την κυριαρχία του πρέπει να περάσει πάνω από ανθρώπους και από ομάδες, εξαγγέλλοντας πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία. Θέλει να παρουσιάσει τους αναρχικούς αγωνιστές ως κίνδυνο προς το ίδιο το κοινωνικό σώμα, ξέροντας ότι οι πρακτικές και οι ιδέες των αναρχικών στρέφονται μονάχα απέναντί του, με σκοπό την αμφισβήτηση και την κατάλυση όλου του κρατικού μηχανισμού. Βάζοντας λοιπόν το εκδικητικό του πρόσωπο, απαγορεύει επιλεκτικά τις άδειες των πολιτικών κρατουμένων, φτάνοντας στο σήμερα. Ο Νίκος Ρωμανός είναι απεργός πείνας από τις 10 Νοεμβρίου και συνεχίζει τον αγώνα του με αίτημα τη χορήγηση άδειας για την παρακολούθηση των σπουδών του. Μαζί στον αγώνα του βρίσκονται αυτή τη στιγμή και οι σύντροφοί του Γιάννης Μιχαηλίδης και από την Κυριακή 30 Νοεμβρίου ο Ανδρέας Δημήτρης Μπουρζούκος και ο Δημήτρης Πολίτης. Και οι τέσσερις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για την ίδια υπόθεση, για τη ληστεία τράπεζα στο Βελβεντό Κοζάνη σχεδόν πριν 2 χρόνια. Ο Ρωμανός βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματά, αρνούμενος τη χορήγηση οποιοδήποτε ορού, πίνοντας μόνο νερό. Στο νοσοκομείο επίσης βρίσκεται στις τελευταίες μέρες και ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Εμείς θεωρούμε ότι πίσω από αυτή τη στάση του κράτους υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική σκοπιμότητα. Οι από πάνω δεν ενδιαφέρονται πια ούτε για το πολιτικό κόστος νεκρών από απεργία πείνας. Και γι' αυτό οφείλουμε τώρα, όπως και πάντα, να δείξουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους αγωνιστές συντρόφους. Την αλληλεγγύη η οποία θα εκφραστεί με πολλούς τρόπους, όπως και αυτόν της άμεσης επίθεσής μας απέναντι στην κυριαρχία. Δηλώνουμε ότι όπως και σε αυτόν τον αγώνα, έτσι θα στεκόμαστε δίπλα και σε όλους τους αγώνες των κρατουμένων, αφού γνωρίζουμε καλά τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης που μόνο θα χειροτερεύουν με τα νομοσχέδια που μπαίνουν σε εφαρμογή αυτόν τον καιρό για τις φυλακές τύπου Γ, δηλαδή φυλακές υψίστης ασφαλείας. Δηλώνουμε ότι παρακολουθούμε στενά κάθε εξέλιξη όσον αφορά την υγεία των συντρόφων και θα είμαστε έτοιμοι για ό,τι απαιτεί η συγκυρία. Η υπεράσπιση των πολιτικών κρατουμένων αποτελεί κομμάτι του αγώνα ενάντια στο κράτος και στην εξουσία, του οποίου αγώνα εμείς είμαστε μέρος. Αλληλεγγύη στους απεργούς πείνας, νίκη στον αγώνα τους για την επανάσταση και την αναρχία, όλοι στην πορεία αύριο 2 Δεκέμβρη στις 6 στα Λιοντάρια, Αναρχική Αναρχικές Ηρακλείου. Η αλληλεγγύη, το όπλο του λαού, νίκη στον αγώνα του Νίκου Ρωμανού. Το δίκιο το έχουν οι εξεγερμένοι και όχι οι ρουφιανοί και οι προσκυνημένοι. Το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα γελιά. Το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα γελιά. Την περασμένη άνοιξη, ο αναρχικός Νίκος Ρωμανός, που βρίσκεται εχμάλωτος στα κελιά του κράτους, κατηγορούμενος για την υπόθεση Βελβεντού μετά τη διπλή απαλωτρίωση τραπεζών, έδωσε πανελλήνιες εξετάσεις μέσα από τη φυλακή και πέρασε σε μια πανεπιστημιακή σχολή στην Αθήνα. Με βάση τους δικούς τους νόμους και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των φυλακών, από τον Σεπτέμβρη δικαιούται να αρχίσει να παίρνει εκπαιδευτικές άδειες από τη φυλακή και να παρακολουθεί το πρόγραμμα της σχολής. Όμως, οι αιτήσεις που έχει κάνει έχουν καταλήξει στα αζήτητα. Γι' αυτόν τον λόγο επέλεξε να διεκδικήσει αυτές τις μικρές στιγμές ελευθερίας χρησιμοποιώντας το σώμα του ως μέσο. Ο σύντροφος Νίκος Ρωμανός βρίσκεται λοιπόν σε απεργία πείνας από τις 10 Νοεμβρίου χωρίς να κάνει ούτε βήμα πίσω παλεύοντας για τα αυτονόητα. Στον αγώνα του συνδράμει δείχνοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη του ως σύντροφός του και συγκατηγορούμενος για την υπόθεση Βελβεντού, Γιάννης Μιχαηλίδης, ξεκινώντας και αυτός απεργία πείνας. Από την πλευρά μας στεκόμαστε αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες με όσους εξεγείρονται, με όλους αυτούς που σε πείσμα των καιρών οπλίζουν τις συνειδήσεις τους και δεν διστάζουν να στρέψουν την κάνει του όπλου τους, σε όλους αυτούς που δημιουργούν και προσκυνούν τους διαχωρισμούς, τις συντελές, τις φυλακές.
Κάθε αγώνας ενάντια στα παραπάνω θα έμενε αναολοκλήρωτος εάν δεν ήταν κοινός μέσα και έξω από τα κάγκελα. Πρόκειται για μια κοινή μάχη όπου οι κατηγορούμενοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του αγώνα, καθώς όποιος ξεχνάει τους αιχμαλώτους του ξεχνάει τον ίδιο τον αγώνα. Η αλληλεγγύη που παραμένει απλά στην ανάδειξη του ζητήματος δεν διαφέρει σε πολλά από μια δημοσιογραφική κάλυψη γεγονότων. Η αλληλεγγύη δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα λιγότερο από μια σχέση αλληλεπίδρασης που μέσα από τη συνεννόηση και το συντονισμό των μέσα με τους έξω αναγεννάται και συνεχίζεται ο αγώνας. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την κοινή μας δράση. Αλληλεγγύη σημαίνει σαμποτάζ, σημαίνει επίθεση ενάντια σε μια αλατριωμένη ασφαλή ζωή, ενάντια στην εξουσία, στην ύπαρξη του κράτους και των φυλακών του, ενάντια σε ό,τι μας μολύνει. Κάπως έτσι το τρίπτυχο της υλικής, ηθικής και πολιτικής στήριξης των κρατουμένων συναντά το τρίπτυχο της απεύθυνσης, της αλληλεπίδρασης και της επίθεσης. Ο καθένας απαντά στα διλήμματα και κάνει τις επιλογές του. Ή θεατές σε απομονωμένες πολυθρόνες μιας ευνοχισμένης ζωής ή δράσεις των γεγονότων που διαμορφούν την εξέλιξη της ιστορίας. Η κατάληψη στην τηλεόραση Κρέτα έληξε και συνεχίζουμε με την κανονική ροή του δελτίου μας.